Κάθε μέρα μια αληθινή ιστορία για το κακό που προκαλεί η συκοφαντία. Πήγε κάποτε στον Άγιο Πορφύριο να εξομολογηθεί μια γυναίκα η οποία είχε πολλά παράπονα από την πεθερά της και άρχισε να την κατηγορεί στον Άγιο. Όταν τελείωσε, ακολούθησε ο εξής σύντομος και τόσο αποκαλυπτικός διάλογος. Έχετε κάτι άλλο να μου πείτε. Όχι, γέροντα. Τότε να πείτε στην πεθερά σα ότι μπορεί να κοινωνήσει. Εξομολογήθηκε. Ρώτησε ένα αδελφό τον Άγιο Παίσιο τον Αγιορίτη. Γέροντα, πώ μπορώ να διώχνω του λογισμού από τα διάφορα λόγια που ακούω εναντίον των συνανθρώπων μου και μερικέ φορέ έχω τη διάθεση να τα μεταφέρω και σε άλλου. Πολύ απλά να σκέπτεσαι το εξής είναι όλα πάντα έτσι όπως τα βλέπεις και τα ακούς, να βάζεις πάντα ένα ερωτηματικό σε κάθε λογισμό σου, καθώς επίσης και από έναν καλό λογισμό για τους άλλους. Αν βάζεις δύο ερωτηματικά, είναι πιο καλά. Αν βάζεις τρία, είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι και εσύ ειρηνεύεις και ωφελείσαι, αλλά και τον άλλον ωφελείς. Αλλιώς, με τον αριστερό λογισμό νευριάζεις ταράζεσαι και στεναχωριέσαι, οπότε ζημιώνεσαι πνευματικά. Όταν αντιμετωπίζεις ό,τι βλέπεις και ό,τι ακούς με καλούς λογισμούς, μετά από λίγο καιρό θα συνειδητοποιήσει ότι όλα ήταν πράγματι έτσι όπως τα είδες και τα σκέφτηκες με τον σωστό τρόπο. Θα σου πω ένα περιστατικό για να δεις τι κάνει ο αριστερός λογισμός. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι ένας μοναχός και μου είπε ο Γεροχαράλαμπος είναι μάγο. Τι λε, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Ναι, σου λέω, γέροντα, τον είδα μια νύχτα με φεγγάρι που έκανε και έχεινε με μια νταμιζάνα κάτι μέσα στα κλαδιά. Τι να κάνω κι εγώ, καημένο, πάω και τον βρίσκω. Τι γίνεται, γεροχαράλαμπε, πώ τα περνά. Καλά, γέροντα, κόπιασε. Γεροχαράλαμπε, πε μου κάτι κάποιος σε είδε που έριχνες εκεί μέσα στα βάτα κάτι με μια νταμιτζάνα και έκανες μ, -μ, -μ, -μ». Ο γεροχαράλαμπος του είπε «Ήταν κάτι κρίνα μέσα στα ρουμάνια και πήγα να τα ποτίσω. Έλεγα «Χέρε νύμφι και έριχνα λίγο νερό στον ένα κρίνο. «Χέρε νύμφι και έριχνα λίγο νερό στο άλλο. Γέμιζα πάλι την ταμιτζάνα και ξαναέριχνα. Βλέπεις, και ο άλλος τον είχε συκοφαντήσει για μάγο. Όταν ακούμε να κατηγορούν απόντες. Ο φιλοκατήγορος άνθρωπος βιώνει την εγκατάλειψη της χάρης του Θεού. Ο Αβάς Ισαΐας λέει ότι αυτός που κατηγορεί και εξουθενώνει τον αδελφό του αποξενώνει τον εαυτό του από το έλεος που απολαμβάνουν οι Άγιοι. Και ο Νικήτας Τιθάτος υπογραμμίζει ότι η εγκατάλειψη από τη χάρη έχει αποτέλεσμα την πτώση μας ή σε παράπτωμα σαρκικό ή σε καταλαλιά ή σε λογισμούς. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερος επιφυλακτικοί απέναντι σε εκείνους που συνηθίζουν να κατηγορούν απόντες.